την Επιτροπή πληγέντων του Αλιάκ Μαχαλά, απαιτούμε άμεσα να γίνει μελέτη και αντιπλημμυρικά έργα, καθώς στην περιοχή μας το ποτάμι περνάει ένα χιλιόμετρο έξω από την περιοχή μας. Υπάρχει κίνδυνος για να ξαναπλημμυρίσουμε, για να ξαναζήσουμε αυτό που περάσαμε το προηγούμενο διάστημα. Χρειάζεται άμεση αποκατάσταση των ζημιών 100% σε όλες τις κατοικίες και πρώτης κύρης και δεύτερης κατοικίες. Να γίνει μελέτη στις εργατικές λαϊκές κατοικίες στατικότητας. Χρειάζεται να γίνει άμεσα επισκευές στο Δημοτικό Σχολείο του 5ου Δημοτικού, το οποίο έχει πλημμυρίσει αυτή τη στιγμή, βρωμάει μούχλα. Παιδική σταθμή, η βιβλιοθήκη της περιοχής έχει πλημμυρίσει και ακόμα δεν έχει ανοιχτεί. Δεν ξέρουμε ακόμα τη ζημιά που έχει υποστεί, καθώς εκτός από τις κατοικίες οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν πάθει ζημιά, έχουν γκρεμιστεί, υπάρχουν και ένα σωρό σπίτια, κόσμος, που αυτή τη στιγμή δεν μένει σε αυτά. Φιλοξενείται από αυλό, καθώς το ποτάμι που πέρασε είναι γύρω στο 1,5 μέτρο. Ο κόσμος έχει χάσει όλα τα υπάρχοντά του, δεν έχει που να μείνει αυτή τη στιγμή, δεν έχει καταστράφηκε η κατοικία, δεν έπαφε, μπορεί να μην έπαφε ζημιά του κτίριου, αλλά έχουν πάθει ζημιά του νοικοκυριού του. Αυτά θα πρέπει να συνδεθούν και αυτά στους αστέγους, οι οποίοι είναι και αυτοί οι άνθρωποι εν μέρει νοιάστηκε αυτή τη στιγμή. Καταγγέλνουμε την προσπάθεια του Δημάρχου με την πρωτοβουλία που πήρε χτες, με τους τοπικούς βουλευτές και τον Περιφερειάρχη, ενώ άλλα ήταν και τα αιτήματα που είχε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα αιτήματα που καταφέρασαμε εμείς σαν φορείς, στην προσπάθεια που έκανε για κατευνασμό της εισαγωγής και των απαιτήσεων του κόσμου, τη δικαιολογημένη οργή, η καλύτερη απάντηση του κόσμου, του λαού της Καρπέτσας, φαίνεται η αυριανή συμμετοχή να είναι μαζική, στο συλλαλητήριο που έχουμε στις 12 η ώρα στην Δυτική Πλατεία, να είναι όσο το δυνατόν πιο μαζική, να διεκδικήσουμε τη ζωή μας, να ξαναεπιστρέψουμε εκεί που, στη ζωή όπως την είχαμε, να παλέψουμε για κάτι καλύτερο. Την προγραμματισμένη συνάντηση των Επιτροπών Αγώνα Πληγέντων Καμινάδων και ΛΙΑΚ με καθορισμένη συνάντηση με τον Δήμαρχο δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί με τους όρους που είχαμε στο μυαλό μας. Γιατί όλα άλλαξαν όταν ο Δήμαρχος, μετά που ψήφισε τα αιτήματά μας, τα δίκαια αιτήματά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη συνάντηση με τους βουλευτές, τους τοπικούς βουλευτές, τον Περιφερειάρχη και όλους τους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες, άρχισε να υπερασπίζεται άλλα αιτήματα από αυτά που ψήφισε την προηγούμενη μέρα. Προσπαθούν να στήσουν στην πλάτη μας μία συμπαιγνία με πρωτοβουλία του Δημάρχου και σε συνεργασία με την κυβέρνηση, τους τοπικούς βουλευτές, τον Περιφερειάρχη και τους Αντιπεριφερειάρχες, για να κατευνάσουν την οργή, να μετριάσουν τα αιτήματα του κόσμου, να είμαστε ικανοποιημένοι, αυτά που έλεγε χθες ο Δήμαρχος, στους υπόλοιπους, με το 70% των αποζημιώσεων, με επιδόματα κοινωνικής αλληλεγγύης των 200 ευρώ αντί για 100% αποζημίωση στο χαμένο εισόδημα. Καταγγέλνουμε αυτή τη στάση. Δεν υπερασπίστηκε καν αυτό που ψήφισε ο ίδιος, γιατί δεν το πιστεύει. Θέλει μόνο να κατευνάσει την οργή, να μην στηρίξει το λαό, γι' αυτό και εμείς αύριο, κόντρα σε όλους αυτούς και απαιτώντας από όλους αυτούς, καταγγέλλοντας τη στάση όλων αυτών, καλούμε το λαό της Καρδίτσας, τους κατοίκους, τους επαγγελματίες, τους αγρότες, κάθε εργαζόμενο, κάθε άνθρωπο που με μόχθο έβγαλε τη λάσπη και τον αγρό από τα σπίτια του, να είναι στο συλλαλητήριο 12.30 ώρα στην Κεντρική Πλατεία. Καλούμε τους καμινιώτες 12 παρατέταρτο σε προσυγκέντρωση μπροστά από το 3ο Δημοτικό.